όρους και να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να παρευρεθείτε στο νησί μας. Πράγματι, όπως είπατε κύριε Περιφερειάρχη, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο νησί Περιφερειακό Συμβούλιο, πράγμα που δηλώνει το έντονο ενδιαφέρον της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για τα μικρά νησιά. Δεν θα ήθελα να φάω χρόνο από τη συνεδρία σας. Θα ήθελα απλά να κάνω μία μικρή ενημέρωση για κάποια θέματα που αφορούν το νησί μας. Πρώτα, όπως είπατε και εσείς, έχει ξεκινήσει το έργο αποκατάστασης του Χιτά Μεγανησίου με αποτέλεσμα σε τουλάχιστον 2-3 μήνες να μην έχουμε πού να πάμε τα στερεά από την του νησιού. Εμείς αυτή τη στιγμή, σας το λέω ξεκάθαρα, δεν ζητάμε χρήματα, απλά μία βοήθεια στο πού να πάμε τα απόφυτα του νησιού. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, να ενημερώσω ότι στο νησί μας δεν υπάρχει πυροβολικός. Τελούμε μία μελέτη και είμαστε στη φάση έκθεσης για έκδοση περιβαλλοντικών όρων που προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Εκπονείται μελέτη περιβαλλοντικών όρων για το τουριστικό καταφύγιο Αθηνού και μέσα σε λίγο ότι υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τα λιμάνια που τα θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να ανέβει ο τουρισμός στο νησί μας. Υπάρχουν στο νησί, υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη για αλλαγή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ίδρευσης και έχουμε μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα και ζητάμε ασφαλώς τη βοήθειά σας προκειμένου να αλλαχθεί το πεπαλαιωμένο δίκτυο του νησιού. Για το περιφερειακό ότι υπάρχει ένας ολοκληρωμένος φάκελος για το περιφερειακό οδικό δίκτυο κατ' ομέρη βαθύ και εδώ παρακαλούμε για τη βοήθειά σας να βρει κάποια χρηματοδότηση θα δώσει είναι ανάσα λύση για τον τόπο ώστε να φύγει η κίνηση μέσα από τα δύο χωριά γιατί όπως είδατε και εσείς υπάρχουν ιδιαίτερα στενοί δρόμοι και δύσκολα κυκλοφορεί ο κόσμος. Παράλληλα, θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια σχετικά με το θέμα του σχολείου στο γυμνασίου ηλικίου στο Σπαρτοφόρη για την κατασκευή σκέπης. Έγιναν κάποια πράγματα σχετικά με τα σχολεία μας, αλλά αυτό σύμφωνα με τους μηχανικούς και το δικό μας και τους μηχανικούς της περιφέρειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση στο να προστατευτεί το κτίριο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι θερμά. Να σας ευχηθώ καλή διαμονή και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Ευχαριστώ πολύ.